Είμαστε μέσα στο κατά καλό καιρό. Οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Μπορεί εχθές να έβρεξε, όμως η έλλειψη αρδευτικού νερού στην Κοπαίδα και τη φετινή χρονιά έχει οδηγήσει στην καταστροφή καλλιεργειών. Άλλες τις έχει υποβαθμίσει, με αποτέλεσμα χιλιάδες αγρότες να στερηθούν εισόδημα. Αυτό το γεγονός βεβαίως δεν είναι καινούριο. Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής τόσο της κυβέρνησης όσο και της περιφέρειας της στερεάς Ελλάδας, αφού επί χρόνια δεν μεριμνήσανε να εκπονήσουν εξυγχρονισμό των αναγκαίων έργων υποδομής, ώστε η Κοπαίδα να είναι αυτάρκης σε νερό. Επίσης, η περιφέρεια είναι υπεύθυνη και για την απαξίωση του πλωτού αρδευτικού που υπήρχε στην Ηλίκη. Σήμερα έχει καταλήξει στα βράχια της, έχει καταστραφεί, άρα πρέπει να ξαναφτιαχτεί. Και είναι χαρακτηριστικό ότι σε πλήρη λειτουργία το πρόσφατα εγκατασταθέν νέο πλωτό αρδευτικό δεν μπορεί να δώσει την ποσότητα που χρειάζεται, αφού εξυπηρετεί μόνο για 10.000 κυβικά νερού, ενώ η ποσότητα που χρειάζεται είναι περισσότερο από 25.000 κυβικά μέτρα. Άρα, αυτό που ζητάνε οι αγρότες και εμείς το μεταφέρουμε είναι να παρέμβει άμεσα η κυβέρνηση, να δώσει οριστική λύση άρδευσης, γιατί οι αγρότες είναι σε απόγνωση, βλέπουν τις καλλιέργειές τους να χάνονται και δεν μπορεί παρά να αξιοποιηθεί η δυνατότητα παροχής νερού στο αρδευτικό δίκτυο από το Μόρνο, όσο και από τις γεωτρήσεις της περιοχής που είναι γύρω από την Κοπαίδη. Δηλαδή, λύση υπάρχει. Πρέπει να γίνει ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων της ευρύτερης περιοχής με βάση τις υδρολογικές λεκάνες. Ακόμα απαιτείται να κηρυχτεί άμεσα η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα κονδύλια, θα διευκολυθούν για να δοθεί λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Πολύ δε περισσότερο να σωθούν ορισμένες καλλιέργειες, αλλά και κυρίως να αναπληρωθεί το χαμένο εισόδημα των αγροτών, που σε τελευταία ανάλυση δεν έχουν και καμιά ευθύνη για την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Κοπαίδα. Άρα αυτό που ζητάμε από σας είναι να μας πείτε τι ενέργειες θα κάνετε, ώστε να δοθεί άμεσα και χωρίς καμιά καθυστέρηση λύση στο πρόβλημα, γιατί πιέζει ασφυκτικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μανολάκου. Θα απαντήσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κύριος Σταμανίτης. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία συνάδελφε. Να διευκρινίσουμε εξ αρχής για όσους μπορεί να μας ακούν ορισμένα πράγματα. Το κοπαϊδικό πεδίο συνολικής έκτασης 203.000 στρεμμάτων διαχειριζόταν ο οργανισμός Κοπαίδας, ο οποίος καταργήθηκε το 2014. Έκτοτε η διαχείρισή του έχει περιέλθει στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, η οποία είναι και η μόνη υπεύθυνη για την κινητή και ακίνητη περιουσία του. Και για την άρδευση, λοιπόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε εικόνα της κατάστασης. Η Διεύθυνση Εγγύων Βελτιώσεων και Υφοϊδατινών Πόρων του Υπουργείου μας φροντίζει να ενημερώνεται για τις ανάγκες των διάφορων περιοχών. Επιγραμματικά, λοιπόν, γνωρίζουμε ότι πράγματι υπάρχει διαχρονικά αδυναμία κάλυψης των αρδευτικών αναγκών της Κοπαίδας, των παρακοπαίδιων εκτάσεων σε ποσοστό 23 και 40% αντίστοιχα. Λόγω της υφιστάμενης γεωργικής πρακτικής και της έλλειψης λογικών αρδευτικών δικτύων, η φετινή χρονιά που αναμφισβήτητα χαρακτηρίζεται από εκτεταμένη ανομβρία είναι μια πράγματι από τις πιο δύσκολες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές καταγραφές, υπολογίζεται ότι υπάρχει έλλειμμα 60 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού, κυρίως λόγω της χαμηλής βροχόπτωσης του πρώτου εξαμήνου του 2024. Ωστόσο, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος μας διαβεβαιώνει ότι έχει καταφέρει να εξασφαλίσει για την άρδευση της Κοπαίδας τη μεταφορά περίπου 50 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού μέσω διαφόρων οδών, ηλίκη, πηγές, χαρίτων και γεωτρήσεις. Και με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρει να ικανοποιήσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τις ανάγκες άρδευσης περιοχής.
Σε κάποιους δήμους, μάλιστα, έχει καταφέρει να αποκτηθούν σημαντικά προβλήματα που υπήρχαν στην περσινή καλοκαιρινή περίοδο. Επίσης, από την ενημέρωση που έχουμε από το Υπουργείο Εσωτερικών, η χρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος για το 24 για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών οδικού δικτύου θα είναι περίπου το ύψος 6.300.000, ποσό που είναι το ίδιο με το 2023. Όσον αφορά τώρα το δικό μας ρόλο, του Υπουργείου μας, σας διαβεβαιώ ότι υπάρχει διαχρονική στρατηγική του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η αηφόρος και οικονομικά αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων, πολλόδο μάλιστα εν μέσω της κλιματικής αλλαγής, γι' αυτό και κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Η βελτιστοποίηση του υφιστάμενου υδατικού αποθέματος στο γεωργικό τομέα αποτελεί στρατηγικό στόχο, ο οποίος ευθυγραμμίζεται απόλυτα με την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική, στην οποία η αποδοτικότερη διαχείριση των υδάτων αποτελεί βασική προτεραιότητα. Στη δευτερολογία μου θα σας αναφέρω αναλυτικά τις δράσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο θέμα της άρδευσης. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Παρακαλώ, κύριε Μανολάκο. Ναι, κύριε Υπουργέ, έτσι είναι όπως τα λέτε. Ουσιαστικά η αρμοδιότητα έχει περάσει πια σήμερα στην περιφέρεια. Ωστόσο, όπως και εσείς είπατε, η ανομβρία πιέζει. Αυτό σημαίνει ότι το Υπουργείο Εσωτερικών μπορεί να έδωσε 6 εκατομμύρια όπως πέρυσι, αλλά το πρόβλημα είναι πολύ πιο πιεστικό. Και ξέρετε γιατί? Γιατί η αρδευτική περίοδος ξεκίνησε πρόωρα, από τα μέσα του Απριλίου, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη. Δηλαδή, για επίσημα στοιχεία μιλάω και όχι κατά εκτίμηση. Και αυτό προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες συνθήκες και ανάγκες ακριβώς από την ανοβρία. Εμείς είχαμε καταθέσει σαν απλή ερώτηση πριν ένα μήνα, αλλά είναι τόσο πιεστικά, δηλαδή έχουν καταστραφεί καλλιέργειες, όπως το Καλαμπόκι, που έχει ανάγκη από πότισμα και δεν επαρκεί. Και δεν μιλάμε για όλη την Κοπαϊδα, αλλά μιλάμε για ορισμένες περιοχές και μάλιστα συγκεκριμένες. Και το λέω, μπορεί να το είχαμε καταθέσει πριν ένα μήνα, αλλά ήταν τόσο πιεστικά που αναγκαστήκαμε να το κάνουμε ερώτηση. Υπάρχει στην περιοχή Ακρεφναίου, είναι η ευρύτερη περιοχή του Αλιάρτου, που αντιμετωπίζουν οξύτατο πρόβλημα για αρδευτικό νερό εξαιτίας και της κακής διαχείρισης που υπάρχει χρόνια τώρα και της μη εκτέλεσης των αναγκαίων έργων υποδομής και συντήρησης των αρδευτικών δικτύων, της αδιαφορίας που έχει δείξει και η περιφέρεια όλα τα προηγούμενα χρόνια που έχουν συσσωρευτεί, και αποτέλεσμα είναι ακριβώς αυτό το πλωτό αρδευτικό σύστημα που σας περιέγραψα και στην αρχική τοποθέτηση και στην επίκαιρη, είναι στα πρόχθια βράχια της Ηλίκης και δεν αξιοποιείται, δηλαδή δεν φτιάχνεται. Εξάλλου, βεβαίως είναι 200 τόσα χιλιάδες στρέμματα η Κοπαϊδα, αλλά εμείς μιλάμε για τα 100.000 στρέμματα Μπαμπακιού, Μυδικής, Καλαμπακιού και άλλα καλλιεργιών, δηλαδή που μερικά έχουν ξεραθεί και άλλα είναι σε κίνδυνο για το επόμενο διάστημα να μην καταφέρουν να αντέξουν την έλλειψη αρδευτικού νερού με ό,τι συνέπειες αυτό έχει στο εισόδημα. Μάλιστα, έγινε έκτακτη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο που την προκάλεσε η Λαϊκή Συσπήρωση. Και ξέρετε τι, πάρτε τα πρακτικά, ρωτήστε τον Περιφερειάρχη. Αναγνώρισε η Περιφέρεια ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν χαθεί καλλιέργειες. Υπάρχει λύση. Η λύση είναι αφενός να φτιαχτούν έργα υποδομής και άλλα να εξυγχρονιστούν, αλλά το κύριο ζήτημα που βάζουμε εσάς και ζητάμε απάντηση και που είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι το μειωμένο δραστικά εισόδημα των αγροτών. Θα αναπληρωθεί, αυτό σας ζητάμε. Πρέπει να αναπληρωθεί για να επιβιώσουν αυτοί οι άνθρωποι και να συνεχίσουν την αγροτική δραστηριότητα. Ακριβώς αυτό που μπορείτε να κάνετε και πρέπει να το κάνετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Μανολάκο. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Άρα λοιπόν συμφωνούμε απόλυτα ότι όλη η διαχείριση ανήκει στην περιφέρεια και το κύριο πρόβλημα είναι η έλλειψη συλλογικών αρδευτικών δικτύων που, όπως είπα και στην πρωτολογία μου, στρατηγικός στόχος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι η αντιμετώπιση αυτού του συγκεκριμένου θέματος. Έτσι λοιπόν, υλοποιώντας στρατηγική αυτή, χρηματοδοτούμε εμείς εγκεφαλικά έργα για τον εξυγχρονισμό των υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων και την ταμείευση χειμερινών απορών για τη χρήση τους κατά τη θερινή περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έργα, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ενδεικτικά αναφέρω η δράση 4.3.1, υποδομές εγγύων βελτιώσεων του ΠΑΑ 14.20, το τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 21 και 25. Οι μελέτες που ετοιμάζονται για τα νέα έργα θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 23-27. Το ΙΔΟΡ 2.0, το μεγαλύτερο αρδευτικό έργο των τελευταίων 50 ετών, με έργα τα οποία θα πραγματοποιηθούν μέσω ΣΔΙΤ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Εθνικό ΠΟΥΔΟΕ. Αυτό είναι η μεγαλύτερη έτσι συμβολή της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη στην αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων που αναφέρατε, εκ των οποίων 6 μεγάλα έργα του ΙΔΡΟ 2.0 έχουν ήδη ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Εθεκτικότητας συνολικού προϋπολογισμού 192 εκατομμύριων ευρώ. Και δεν μιλάμε θεωρητικά, ήδη έχει βγει μια η δημοπράτηση του πρώτου έργου, έχει βγει προχθές η δημοπράτηση του δεύτερου και ετοιμάζουμε και το τρίτο έργο της δημοπράτησης. Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι χρηματοδοτούμε ακόμα και την υλοποίηση του έργου της Εφηούς Γεωργίας, προϋπολογισμού περίπου 33 εκατομμύρια ευρώ, η οποία με την εγκατάσταση σύγχρονων τεχνολογιών γεωργίας ακριβίας θα εξορθολογήσει και επομένως θα περιορίσει τις ανάγκες σε νερό, με όφελος ποιοτικό και οικονομικό τόσο για τον ίδιο τον παραγωγό, όσο και για τις δημόσιες επενδύσεις. Και επιστρέφοντας στα εργαλεία του Υπουργείου μας για τη χρηματοδότηση νέων έργων εξοικονόμησης νερού, στο στρατηγικό σχέδιο της χώρας μας για την περίοδο 23-27 έχει προβλεφθεί η παρέμβαση P373-1.1 έργα υποδομών εγγύων βελτιώσεων προϋπολογισμού 350 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο της δράσης 2, έργα ταμείευσης και αρδευτικών δικτύων για νέα έργα υποδομών εγγύων βελτιώσεων της συγκεκριμένης παρέμβασης, δύναται να χρηματοδοτηθούν εγκυβελτικά έργα. Αναμένεται η έκδοση πρόσκλησης εντός του 24 μετά το καλοκαίρι. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα μπορούν να υποβάλουν προς ένταξη τις προτάσεις τους, οι οποίες θα αξιολογηθούν και θα μοριοδοτηθούν. Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι διοικητικά όροι μας. Η αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου ήδη συλλέγει τα αιτήματα από όλη την επικράτεια για να γνωρίζει και να αξιολογεί τις ανάγκες. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος μπορεί να υποβάλει τη δική της πρόταση για την Κοπαίδα. Η πράσινη μετάβαση είναι περισσότερο από μια πραγματικότητα. Είναι μια πρόκληση και μια υποχρέωση απέναντι στις επόμενες γενιές των Ελλήνων, αλλά πρώτα απέναντι στους ανθρώπους που μοχθούν στον πρωτογενή τομέα, για τους οποίους πρέπει να εξασφαλίσουμε μια βιώσιμη πρωτογενή παραγωγή. Γι' αυτό κράτος, τόσο σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, όσο και σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης, με συντονισμένη προσπάθεια, παρεμβάσεις και οικονομική στήριξη, στοχεύουμε στην άρτια διαχείριση του υφιστάμενου υδάτινου αποθέματος. Και έφορες και παραγωγικές περιοχές όπως η Κοπαίδα την χάνουν ιδιαίτερο ενδιαφέροντος από το Υπουργείο μας και θα στηρίξουμε οποιαδήποτε πρόταση στο πλαίσιο των αναμετωπιτήτων και δυνατοτήτων μας. Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι εμείς στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, χρησιμοποιώντας όλα τα κονδύλια που μας παρέχει το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ύψους 19,3 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο αποτελεί μια προσωπική επιτυχία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, που εξασφάλισε μόνο η χώρα μας να έχει τα ίδια χρήματα και χρησιμοποιώντας και χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προσπαθούμε να λύσουμε στην ουσία το πρόβλημα, εξυγχρονίζοντας, βελτιώντας και κατασκευάζοντας, χρηματοδοτώντας την κατασκευή νέων εγκεφαλικών έργων για να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα προβλήματα που αναφέρεστε. Σας ευχαριστώ.